Γεια σας, λέγομαι Μιχαλάκης Κωνσταντίνος και θα σας παρουσιάσω την εργασία μου με θέμα «Απολογισμός και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας. Η περίπτωση του πρώτου επαγγελματικού λυκείου Λάρισας». Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια εισήγηση θεμάτων που θα απασχολήσει το Σύλλογο Διδασκόντων του ΕΠΑΛ Λάρισας, ο οποίος θα συγκληθεί τις τελευταίες εβδομάδες του διδακτικού έτους. Αυτή η πρόταση περιλαμβάνει ένα πλαίσιο θεμάτων που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό έργο του Επαγγελματικού Λυκείου Λάρισας. Μέσα από τη διαβούλευση αυτών των θεμάτων από το Σύλλογο του Σχολείου θα γίνει μια κριτική προσέγγιση του σχολικού έργου της απελθούς εκπαιδευτικής περίοδου που θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη μιας επανορθωτικής πρότασης προκειμένου να προσεγγιστούν οι στόχοι της εκπαιδευτικής εργασίας. Παράλληλα, θα διαμορφωθεί ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου της επόμενης χρονιάς, ο οποίος θα αποτελέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας θα επιδιώξουν την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Τα θέματα του Συλλόγου Διδασκόντων που θα αναπτυχθούν είναι ο απολογισμός της εκπαιδευτικής εργασίας για τη χρονική περίοδο που διανύθηκε, η διαμόρφωση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου και τρίτον ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου για την ερχόμενη σχολική περίοδο. Έτσι, αναλύοντας αυτά τα τρία θέματα που είπαμε πριν, ξεκινάμε από το πρώτο, ο απολογισμός εκπαιδευτικής εργασίας για τη χρονική περίοδο που διανύθηκε. Ο απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο για την εκπαιδευτική μας πολιτική, γιατί έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να αποτιμήσουν το εκπαιδευτικό μας έργο, να διατυπώσουμε τυχόν αποκλείσεις και προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών λειτουργιών. Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του απολογισμού θα αποτελέσουν τη βάση για να προσδιορίσουμε την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου, διαμορφώνοντας έτσι εκείνο το προγραμματικό πλαίσιο που να αντιμετωπίζει τόσο τα προβλήματα όσο και τις τυχόν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται ως κοινωνική απαίτηση για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Ο απολογισμός αποτελεί μια κριτική προσέγγιση των διοικητικών λειτουργιών που στήριξαν αυτό το εκπαιδευτικό έργο. Ο απολογισμός περιλαμβάνει την καταγραφή των αποτελεσμάτων της σχολικής εργασίας, τον εντοπισμό των προβλημάτων, την ιεράρχηση των στόχων της εκπαιδευτικής προσπάθειας και την ανάδειξη των δυνατοτήτων των ενδιαφερόμενων μερών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δεύτερον, η διαμόρφωση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου. Όσο αφορά την αναγκαιότητα και τη σημασία της εκπαιδευτικής πολιτικής που ανέπτυξε το σχολείο, πρέπει να αναφερθούν τα εξής. Το σχολείο, παρά το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος, έχει κάποια περιθώρια αυτονομίας και άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε ορισμένους τομείς. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και ο Μαυρογιώργος του 99, το σχολείο μπορεί να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να αξιολογεί, να κάνει απολογισμό του έργου του, να καινοτομεί παίρνοντας διδακτικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες και τέλος, να παρεμβαίνει γενικότερα στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην κριτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλαγών. Θέματα της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η προσαρμογή των μαθημάτων και της διδακτικής ύλης που μπορεί να διαμορφώσει το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αναλυτικό πρόγραμμα, λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στα μέσα και τις μεθόδους διδασκαλίας, κατανομή των εξουσιών μέσα στον χώρο του σχολείου. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου είναι η δυνατότητα μιας πιο ευρύτερης συμμετοχής στα όργανα λειτουργίας του σχολείου, όπου παράλληλα θα αναδεικνύεται και θα αξιοποιούνται καλύτερα οι ικανότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ταυτόχρονα, θα παίρνονται αποφάσεις που αφορούν διοικητικά θέματα, όπως είναι η αξιοποίηση χώρων, υλικών και μέσων διδασκαλίας με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, η οποία τελικά αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοχή και την υποστήριξη των σχεδιαζόμενων αλλαγών. Τρίτο, προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου για την ερχόμενη σχολική περίοδο. Ταυτόχρονα, μέσα από τις διαδικασίες του προγραμματισμού, επιτυχάνεται η βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου για τους παρακάτω λόγους. Α. Προσαρμόζεται ευκολότερο το σχολείο μας στις αλλαγές του περιβάλλοντος και διευκολύνεται η πρόβλεψη γεγονότων και καταστάσεων. Β.
επιτυχάνει τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, γιατί προσανατολίζονται οι προσπάθειές τους στο κοινό στόχο μέσα από την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας. Χάμα. Προσδιορίζονται προτεραιότητες με έμφαση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αξιοποίηση ευκαιριών, ενώ συγχρόνως παρέχει τη δυνατότητα στο σχολείο μας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αδυναμίες του. Δέλτα. Διευκολύνεται ο έλεγχος της εκπαιδευτικής εργασίας, αφού καθορίζονται προσδοκίες και επιθυμητά αποτελέσματα τα οποία μπορούν να συγκριθούν με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, παίρνοντας έτσι πληροφορίες σχετικά με τους επιδιωκόμενους στόχους και προβαίνοντας σε διορθωτικές κινήσεις. Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου. Το σχολείο, μέσα από την αναγνώριση της αποστολής του σχολείου, περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των αντικειμενικών στόχων, των απαιτούμενων λύσεων προσέγγισης αυτών των στόχων, τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών υλοποίησης αυτών των λύσεων, την επιλογή των καλύτερων δυνατών λύσεων και τέλος την εφαρμογή των σχεδίων για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Υιοθετώντας το παραπάνω πλαίσιο αρχών εκπαίδευσης, προσδιορίζαμε ως αποστολή του σχολείου, στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, την ανάπτυξη των ικανοτήτων, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων των μαθητών, προκειμένου έτσι οι μαθητές να ανταποκριθούν με επιτυχία στις δυναμικά εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Ακολούθως, καθορίσαμε τους σκοπούς του σχολείου, που είναι αφενός μεν η ικανοποίηση των παιδαγωγικών και μαθησιακών αναγκών των μαθητών με την απόκτηση εμπειριών που αφορούν φαινόμενα του πραγματικού κόσμου και αφετέρου η βελτίωση της διοικητικής πρακτικής ώστε να διευκολύνεται καλύτερα η αποστολή του σχολείου. Συγκεκριμένα, για το επαγγελματικό λύκειο Λάρισας προτείνει την ανάπτυξη των παρακάτω πολιτικών προκειμένου έτσι να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες και τα προβλήματα σύμφωνα πάντα με τις διαπιστώσεις της απολογιστικής έκθεσης. Στον τομέα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η συνεχής βελτίωση της παιδαγωγικής και επιστημονικής επάρκειας των εκπαιδευτικών και η συνεχής βελτίωση του διδακτικού έργου. Στον τομέα των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, η προσαρμογή του σχολείου στις κοινωνικές απαιτήσεις με βηματικού τύπου προσεγγίσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικής εκπαίδευσης και τέλος στον τομέα των διοικητικών δραστηριοτήτων η βελτίωση της διοικητικής πρακτικής ως μια υποστηρικτική βάση των υπολείπων δραστηριοτήτων. Στρατηγικός σχεδιασμός. Ο στρατηγικός προγραμματισμός καθορίζεται μακροπρόθεσμους στόχους και τη γενικότερη δραστηριότητα του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή, τους σκοπούς και τις πολιτικές που έχουν προσδιορίσει το σχολείο μας, καλείται να επιτύχει τους παρακάτω στόχους. Να επιδιωχθεί η ομαλή ένταξη των εισερχόμενων εκπαιδευτικών την τρέχουσα σχολική χρονιά. Να εμπλουτιστεί η διαδικασία των μαθημάτων φυσικών επιστημών με συνεργατικές μεθόδους τα επόμενα 2 χρόνια. Να αναπτυχθούν τον επόμενο χρόνο 3 συνολικά προγράμματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής και πολιτισμικής εκπαίδευσης. Να γίνει η μηχανοργάνωση του σχολικού αρχείου την επόμενη σχολική χρονιά. Να ανανεωθεί ο υποστηρικτικός εξοπλισμός της μηχανοργάνωσης του σχολείου διοίκησης μέσα σε διάστημα 3 ετών. Να παρακολουθήσει ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής την επόμενη σχολική χρονιά 1 εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα διοίκησης εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του πρώτου στόχου προσδιορίζεται ως βέλτιστη εναλλακτική λύση να συσταθεί ομάδα υποστήριξης των εισερχόμενων από έμπειρους εκπαιδευτικούς. Για την προσέγγιση του δεύτερου στόχου προσδιορίζει την υλοποίηση για τον επόμενο χρόνο τουλάχιστον 1 ομαδικής εργασίας για κάθε μαθητή, αντίστοιχα, 1 που θεσμοθετείται για πρώτη φορά αυτού του τύπου η διδακτική προσέγγιση. Για να προσεγγίσουν τον τρίτο στόχο γίνεται προγραμματικό στόχος, προσδιορίζεται ως η πλέον κατάλληλη και απαραίτητη λύση να ζητηθούν από την αρχή της χρονιάς εξωτερικοί συνεργάτες για την υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής και πολιτισμικής εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του τέταρτου στόχου περιλαμβάνει τη σύσταση ομάδας εκπαιδευτικών προκειμένου να διερευνήσει την προμήθεια εξοπλισμού σε υλικά μηχανών γραφείου και άλλα. Και για την επίτευξη του πέμπτου στόχου
προσδιορίζεται από τη διερεύνηση της αρχής της χρονιάς της δυνατότητας επιμόρφωσης των στελεχών της διοίκησης ως η πλέον αποτελεσματική λύση για την ανάπτυξη της σύγχρονης διοικητικής πρακτικής στο σχολείο. Λειτουργικός προγραμματισμός. Ο λειτουργικός προγραμματισμός είναι βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός, ο οποίος είναι προσανατολισμένος στις τρέχουσες λειτουργίες του σχολείου. Το σχολείο μας επιδιώκει να πετύχει την υλοποίηση των παρακάτω λειτουργικών στόχων. Να επιδιωχθεί να ενημερωθούν οι εισερχόμενοι για τις δουλειές του σχολείου το μήνα το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό το σκοπό αποφασίζει να προγραμματιστεί η συνάντηση της ομάδας υποστήριξης των συνερχόμενων στις αρχές του Σεπτεμβρίου, προκειμένου έτσι να τους δοθεί η δυνατότητα της αρχικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες στο σχολείο. Την ερχόμενη σχολική περίοδο θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στην πρώτη τάξη. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει μια πιλωτική εφαρμογή αυτής της καινούργιας διδακτικής μεθόδου μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, οι καθηγητές των φυσικών επιστημών της Α τάξη θα επιλέξουν θεματολόγιο ομαδικών εργασιών. Να επιδιωχθεί την επόμενη σχολική περίοδο η υλοποίηση ενός προγραμμάτος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την Α τάξη και ενός προγράμματος πολιτιστικής εκπαίδευσης θέατρου για τη Γ τάξη. Για να υπάρχει έγκαιρα η δυνατότητα να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να συγκροτηθεί τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Διδασκόντων προκειμένου να συστήσει τις παιδαγωγικές ομάδες των προγραμμάτων περιβαλλοντικής αλλά και πολιτισμικής εκπαίδευσης. Να επιδειχθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο της ερχόμενης σχολικής χρονιάς η προμήθεια λογισμικού μηχανοργάνωσης, προκειμένου έγκαιρα να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος προκειμένου να συσταθεί μια ομάδα εργασίας εκπαιδευτικών της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου για έρευνα προμήθειας λογισμικού μηχανοργάνωσης. Να προσδιοριστούν από τη διεύθυνση του σχολείου μέσα στο επόμενο μήνα οι ανάγκες του σχολείου σε εξοπλισμό γραφείου. Η σύσταση και η συγκρότηση μέσα στο ερχόμενο Σεπτέμβριο ομάδας διερεύνησης προμήθειας μηχανών γραφείου θα επιτύχει έγκαιρα να υλοποιήσει αυτόν τον στόχο. Να επιδιωχθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο της ερχόμενης σχολικής χρονιάς η παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος για τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου. Γι' αυτό το στόχο πρέπει να γίνει από τις αρχές Σεπτεμβρίου η σχετική διερεύνηση παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου. Γενικές διαπιστώσεις. Ο απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου όταν επιτελείται σε συλλογικές διαδικασίες και διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στη βάση της συνεργασίας, της ανάδειξης και της αξιοποίησης όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα διευρυνθεί το ρόλο του εκπαιδευτικού και θα βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει το σχολείο μας. Η υιοθέτηση των παραπάνω στρατηγικών αλλά και λειτουργικών στόχων θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός μεν τη δημιουργία προϋποθέσεων συντονισμού των εκπαιδευτικών διαδικασιών και αφετέρου θα διαμορφώσει ένα προστατευτικό πλαίσιο ομαλής λειτουργίας, το οποίο πλαίσιο θα προσδίδει μια νέα δυναμική εκμετάλλευση ευκαιριών ανάπτυξης εκπαιδευτικών καινοτομιών. Σε ένα τέτοιο σχολικό περιβάλλον, ο εκπαιδευτικός θα επιδεικνύει τις ιδέες και τα χαρίσματά του. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.